Η οικονομία των ορεινών όγκων κυρίως είναι ο πρωτογενής τομέας και προσπαθούμε να δομήσουμε ένα τουριστικό προϊόν το οποίο θα αποτελέσει ένα δεύτερο σταθερό πυλώνα ώστε να μπορεί αυτές οι κοινωνίες και να ζήσουν και να αναπτυχθούν. Η πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων που ήδη τρέχουν για τους μικρούς ορεινούς δήμους της χώρας, οι ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καθώς και οι προοπτικές ανάπτυξης των περιοχών αυτών, βρέθηκαν στην ατζέντα της σύσκεψης του Πρωθυπουργού με 33 δημάρχους του δικτύου ορεινών δήμων. Πρωτογενής τομέας, τουρισμός και η σύνδεση των δύο με τον πολιτισμό, το τονίζω. Είναι ένα τρίπτυχο το οποίο δημιουργεί ουσιαστικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ορεινής Ελλάδος. Η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι υπάρχουν διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια στη διάθεσή μας. Συνολικά 375 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για διάφορες παρεμβάσεις από τακτικές και έκτακτες χρηματοδοτήσεις ή αναπτυξιακά εργαλεία διαφόρων Υπουργείων. Έχουμε τις αναπλάσεις, όπου επίσης γνωρίζω ότι κάποιοι από εσάς έχετε εντάξει προγράμματα και θα χρηματοδοτηθείτε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μιλήσατε πάρα πολύ για τα μονοπάτια, για τον πεζοπορικό τουρισμό, τον ορειβατικό τουρισμό. Εντός του επόμενου διμήνου, το Υπουργείο μας θα βγάλει την πρόσκληση με δικαιούχους τους Δήμους, με χρηματόδοση που έχουμε πάρει από το Ταμείο Ανάκαμψης, για πεζοπορικές διαδρομές. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μέχρι 2,2 εκατομμύρια ευρώ αρδευτικό έργο, που κυρίως είναι αναβάθμιση δικτύων, τα οποία έχουν πραγματικά μεγάλη χρηστικότητα σε τέτοιους μικρούς Δήμους. Είναι έργα τα οποία είτε δίνουν τη δυνατότητα για νέα δίκτυα, είτε για αναβάθμιση παλαιών. Γνωρίζετε ότι η κυβέρνηση τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει σταθεί δίπλα σας με χρηματοδοτήσεις που ξεπερνούν, και αναφέρομαι σε εσένα δάσκαλε που ξεκίνησε τη συζήτηση, πολλαπλάσια της ετήσιας χρηματοδότησης.